και συμπαραστεκόμαστε σαν κυβέρνηση στο τραύμα αυτό της Γαλλίας και συγχρόνως συμπαρατασσόμαστε με αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι το τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι θα πετύχει εάν η Ευρώπη τρομοκρατηθεί. Εάν μεταφερθούν στοιχεία από αυτό το χτύπημα στην αντιμετώπιση του προσφυγικού πληθυσμού και του μεταναστευτικού ρεύματος. Εάν η Ευρώπη, από Ευρώπη του διαφωτισμού και του ρομαντισμού, από Ευρώπη των κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, μετατραπεί σε μια Ευρώπη του μεσαίωνα, σε μια Ευρώπη φυλακή. Τάσεις που διαφαίνονται στις τοποθετήσεις αρκετών, αλλά ευτυχώς όχι της πλειοψηφίας. Εδώ θέλω με χαρά να χαιρετήσω την δήλωση του Γιουνκέρ ότι παρά αυτό το αποτρόπαιο χτύπημα η Ευρώπη δεν πρέπει να αλλάξει την ατζέντα της σε σχέση με την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Θα βοηθήσω με κάποια powerpoint. Φαντάζομαι ότι τους περισσότερους, πέρα από την πολιτική μας άποψη που την έχει εκφράσει εξάλλου ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι σας ενδιαφέρει και το αστυνομικό κομμάτι αυτής της ιστορίας και θα προχωρήσω γρήγορα σε αυτό, βάζοντάς τα όμως τα πράγματα σε μία σειρά ώστε να βοηθήσει να γίνει κατανοητό και το συμπέρασμα στο οποίο εγώ προσωπικά αλλά και η κυβέρνησή μας καταλήγει. Εδώ πέρα είναι η Συρία και ο πόλεμος. Εδώ πέρα είναι οι προσφυγικές ροές μετά τον πόλεμο. Οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, όπως βλέπετε, ξεκινάνε από τη Συρία πλειοψηφικά, πάνε κυρίως στην Τουρκία, αλλά ξεκινάνε και μεταναστευτικές ροές από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν. Η πλειοψηφία των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία περνάει στην Ελλάδα, ένα μικρό κομμάτι κατευθύνεται στην Ιταλία. Οι υπηρεσίες μας και η εμπειρία μας έχουν ταυτοποιήσει πλέον με πολύ μεγάλη ακρίβεια και εδώ έχει συμβάλει και η Frontex και είναι ο θετικός ρόλος που παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες μας, ακριβώς τα σημεία από όπου φεύγουν οι εκατοντάδες βάρκες με τους χιλιάδες πρόσφυγες ανάλογα με το σε ποιο νησί θα πάνε. Βλέπετε τι κάναμε εδώ, κάναμε λάθος. Εδώ πέρα είναι οι ακτές της Τουρκίας. Τζαμί που μένουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες πριν περάσουν απέναντι και πριν κατέβουν στις ακτές. Αυτό είναι τραγελαφικό σε μια τραγωδία, είναι πλαστικές στίκερ για κινητά τηλέφωνα. Αδιάβροχες. Κατεβαίνουν με τις βάρκες. Κάθονται στις ακτές και περιμένουν να μπουν στις βάρκες. Ο δουλέμπορας μεταφέρει τις πλαστικές βάρκες στις ακτές. Γίνεται η επιβίβαση. Νύχτα φτάνουν στη Μυτιλίνη. Ο κύριος εδώ πέρα με το φωσφορίζον γυλαίκο είναι από μη κυβερνητική οργάνωση που προσπαθεί να καταδείξει στους πρόσφυγες ασφαλή δρόμο για να μην πέσουν στα βράχια ή να μην πνιγούνε. Μυτιλίνη. Εδώ πέρα έχουμε πάλι τώρα τις ακτές. Από πού φεύγουνε, πού πάνε. Παρακολουθήσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του αναπληρωτή Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα.